καθημερινό σκάνδαλο και περίγελο στον κόσμο, ίσως όμως ο Θεός εμόραν τον των επισκόπων δικαστών του πρωτοβαθμίου, ούτως ώστε να επικαλεστούν τιού τους κανόνα, δια να γίνει πλέον κατάδειλος η απάτη, η σκευωρία και η δαιμονική προαίρεσή των και στον πλέον αδαή και απλοϊκό χριστιανό. Αυτό τον κανόνα επικαλέστηκαν. Αυτό τον κανόνα επικαλέστηκαν το δικαστήριο. Δεν θα πέτει τίποτα για τους δικαστές. Αυτό τον κανόνα επικαλέστηκαν. Λέει ότι ο κανόνα δεν θέλει να ξαφνιμάσει. Γιατί με διώξανε. Με αποσχημάτισαν οι αγίοι. Με αποσχημάτισαν. Με καταλαβαίνετε αυτό. Άλλο κανόνα. Ο 13ος κανόν, είπαμε για τον 4ο προβλήμα της Πρωτοδευτέρας, ο 13ος κανόν της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τον οποίο επίσης αναφέρει η απόφαση, διορίζει να καθαιρείται ο κληρικός ο οποίος με πρόφαση κάποιων εγκλημάτων θα χωριστεί από τον οικείον επίσκοπο και δεν θα μνημονεύει το όνομά του στις ακολουθίες και τα μυστήρια. Και εδώ πάλι υπάρχει άφθονος συσκότησης και διαστροφή από τους δικαστές επισκόπους, διότι ο εν λόγω κανόνα αναφέρεται σε όλα τα άλλα θέματα εγκλήματα, τα οποία θα διαπράξει ο επίσκοπος πριν το θέμα της πίστεως. Απόδειξης τούτου είναι ότι δια τα θέματα της πίστεως, δια τα οποία θα διακόψει την εκκλησιαστική επικοινωνία ο κληρικός, αναφέρεται αναντικός ο μετεπόμενος ιερός κανόν. Αν αφορούσε σε όλα συλλήβδην τα θέματα και της πίστεως δηλαδή και τα υπόλοιπα, όπως ισχυρίζονται οι Άγιοι Δικαστές, ο εν λόγω ιερός κανόν τότε θα ήταν περιττός ο μετεπόμενος 15ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Επειδή όμως εν τη διαστροφή και κακοβουλία των οι εν λόγω δικαστές απέφυγαν συστηματικώς να τοποθετήσουν το θέμα στην πραγματική του βάση και θέση, το οποίο συνήθως στην αποτύχησή μου δια θέματα πίστεως προσέφυγαν στον παρόντα κανόνα, χρησιμοποιώντας αυτόν ως δεκανίκη, ούτως ώστε να τον έχουν ως αίρισμα δια την καταδίκη μου, ενώ αντιθέτως εφαρμόζοντας τον μετεπόμενο κανόνα, έπρεπε, αν ήταν ορθόδοξοι επίσκοποι, να με ενέσουν και να με τιμήσουν. Ο επόμενος κανόν, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση από τους εν λόγω δικαστές, είναι ο 14ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Αυτός ο ιερός κανόν είναι απαράλλακτος με τον προηγούμενο, τον οποίο αναφέραμε ανωτέρω, με τη μόνη διαφορά ότι τιμωρεί τους επισκόπους, οι οποίοι θα διαπράξουν αυτό το παράπτωμα. Είναι όμως άξιον απορίας, γιατί συνέλαψαν και αυτόν τον κανόνα στην απόφασή των, καθώς είναι απαράλλακτος με τον προηγούμενο. Δια να εμπλουτίσουν την απόφαση με σωρία ιερών κανόνων, στιβαγμένων, να το δει λεγόμενο ως πλήνθους και λήθους και κεράμους, ατάκτος ερημένους, ή μήπως επειδή αναφέρεται ο εν λόγω κανόν εις επισκόπους, με εξέβαλαν προφανώς ως επολαπτώμενο επίσκοπο, τον οποίο έπρεπε να πατάξουν παντιοτρόπως, διότι ήταν ανώμοιος με αυτούς τον. Και κάτι άλλο αξίζει εδώ να αναφερθεί. Όπως ελέγχθη στην εν λόγω απόφαση οι Άγιοι Δικαστές, εμνημόνευσαν τον 4ο, τον 13ο και τον 14ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Κατωτέρω απέφυγαν να προχωρήσουν, διότι το έδαφος δι' αυτούς ήταν πλέον ναρκοθετημένο. Ο επόμενος δηλαδή 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας, αν ανεπαίρετο, θα κατήβγαζε με άπλετο φως την όλη υπόθεση, διότι ακριβώς αναφέρεται στα θέματα της πίστεως. Θα τοποθετούσε τα πράγματα στη θέση των και επιπλέον θα μας έδινε την εντύπωση ότι οι Άγιοι Δικαστές είχαν κάποια στοιχειώδη αίσθηση δικαιοσύνης. Το σημείο αυτό αποτελεί αυτό δείγμα της όλης διαθέσεως των δικαστών και της καλκευμένης αποφάσεώς των. Δεν είναι πολύ, να, θα τελειώσουμε σε λίγο. Επειδή έχουμε αποστεί που αστείλουμε, έχει πολύ να κάνουμε όλα, δηλαδή άλλοι μάλλοι. Οι κανόνες είναι κάποιοι, ακόμα κανόνες είναι που πρέπει να τελειώσουμε. 5-6 κανόνες. 5-6 κανόνες θέλει μισή ώρα. Όχι, και μισή ώρα. Σε παρακαλώ. Θα τα κάνουμε διακοπή να τα πούμε και μετά. Όχι, θα κάνουμε διακοπή, δεν πειράζει, όπως θέλετε, θα ξεκουραστείτε λίγα και θα τα πούμε τέτοια. Να τελειώσουμε τον κανόνα αυτό με πιο συντομία για να μην. Με άνεση. Δεν τα κάνουμε διακοπή, να τα πούμε με άνεση. Δεν θέλουν οι δικαστές. Μόνο... Όχι, με συντομία, όμως με άνεση. Με άνεση. Είναι οι κανόνες που τιμώρησαν. Βάσει τον κανόνα που τιμωρηθήκαν. Ο επόμενος κανόν, τον οποίο αναφέρω στην απόφασή των οι Άγιοι Δικαστές, είναι ο 6ος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Ο κανόν ούτως συνοπτικός εξετάζει τα πρόσωπα των κηγόρων δια την κατηγορία επισκόπου, τα οποία πρέπει να είναι ακατηγόρητα και ανεπίληπτα, προκειμένου περί εκκλησιαστικής και όχι ιδιωτικής κατηγορίας. Διακελεύει δε ποια πρόσωπα γίνονται δεκτά και ποια όχι δια την κατηγορία του επισκόπου. Επίσης αναφέρει ότι πριν εξεταστούν οι κατηγορίες, ο κατήγορος υπογράφει έγγραφο ταυτοπαθίας. Και αυτός λοιπόν ο ιερός κανόν εξεταζόμενος από την αρχή ως το τέλος είναι εκτός θέματος και προφανώς συνεράφει δια να εμπλουτίσει και να καταστήσει βαρισίμαντο την απόφαση, διότι ομιλεί αποκλειστικώς δια τα πρόσωπα των κατηγόρων και όχι δια εμέ, τον κατηγορούμενο. Παράλληλα δε, απευθύνεται προς κατηγόρους επισκόπων, ενώ εγώ αν ενθυμίστε δεν έχω αυτή την χάρη.
Εν συνεχεία, ο κανόνα ο οποίος μνημονεύεται είναι ο τέταρτος της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Και αναφέρεται στους μοναχούς, οι οποίοι με κάποια προσχήματα εγκαταλείπουν τα μοναστήρια και δημιουργούν πολιτικές ταραχές. Αναφέρει επίσης να μην ιδρύονται μοναστήρια άνευ της αδείας του επισκόπου, να υποτάσσεται οι μοναχοί στον επίσκοπο, να μην εγκαταλείπουν οι μοναχοί τα μοναστήρια των και να ασχολούνται με βιωτικές υποθέσεις και να μην δέχονται δούλο οι μοναχοί στο μοναστήρι, προκειμένου να τον δουν μοναχό άνευ της αδείας του κυρίου του. Το επιτήμιο δε διατιάφτα παραπτώματα αναφέρει ο εν λόγω κανόν είναι η ακοινωνισία και όχι η καθαίρεση και ο αποσχηματισμός. Και ο κανόν ούτως προσυρμόστη για να συμπληρώσει των χωρών των προηγουμένων κανόνων και προφανώς είναι και αυτός εκτός θέματος, διότι όπως προανέφερα η δική μου υπόθεση ανάγεται στα θέματα της πίστεως και όχι σε πολιτικά θέματα και υποθέσεις βιωτικές. Θα εδεχόμουν όμως ευχαρίστως έστω και αν η υπόθεσή μου δεν εμπίπτει στον εν λόγω ιερό κανόνα την ποινή την οποία αυτός ορίζει, δηλαδή της ακοινωνισίας, διότι το ίδιο έπραξα και εγώ, αποτυχιζόμενος από εσάς. Ούτως η μεταξύ μας απόσταση θα διευρύνεται, πράγμα το οποίο δε με θα αποτελούσε μεγάλη ευλογία, εφόσον θεωρώ τους επισκόπους ακοινωνούτους ως προς την ορθόδοξον πίστη και κοινωνικούς μόνο με τους αιρετικούς. Ο επόμενος κανόν, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση, είναι ο 8ος της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτός διατάσσει οι κληρικοί και οι μοναχοί να παραμένουν στους τόπους όπου έχουν ταχθεί, δηλαδή στα μοναστήρια ή στα προσκυνήματα, και να μην αφαδιάζουν κατά του επισκόπου, ιδάλλως να υπόκειται στα επιτήμια των κανόνων, εάν δεν είναι μοναχοί, να γίνονται ακοινώνητοι. Άγιοι δικαστές, συγχωρέστε με, αλλά ο εν λόγω κανόν προσυδειάζει άριστα στη λαϊκή έκφραση από την πόλη έρχομαι και στην δοχή κανέλα. Φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι σε όποιον κανόνα ανεγίνωσκον οι δικαστές τη λέξη ανυπακοή και ανυποταξία, ως αν να έβρισκαν λάφυρον, συναρμολόγουν αυτόν μετά των υπολείπων για να παρουσιάσουν ένα πλούσιο ορμαθό ιερών κανόνων και να εντυπωσιάσουν δια του κλήθους των. Περιττό να αναφέρω ότι εν λόγω κανόνα επιτάσσει ο μοναχός να παραμένει στη μονή του και όχι να εκδιώκεται από αυτήν όπως συνέβη εις εμέ. Ο επόμενος κανόν είναι ο 18ος της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος καθαιρεί τον κληρικό ο οποίος συνωμοτεί ή φατριάζει εναντίον των επισκόπων ή των συγκληρικών του. Η φατρία και η συνωμοσία οι οποίες αναφέρονται εδώ δεν έχουν δε μία σχέση με την νόμιμη διαμαρτυρία και την αντίδραση στην παράνομη εκλογή και δικτατορική επιβολή του επισκόπου στη Λάρισα. Εκτός ανάγκη οι πατέρες την κάθε διαμαρτυρία του λαού στα κακώς πράκτεντα ηθιμών, την αντιλαμβάνεται ως πατρία και συνωμοσία. Οπότε διαφαίνεται μια νοσηρά κατάσταση στο σώμα των επισκόπων και ένα σύνδρομο φοβίας και αποστασιοποιήσεως από τον λαό. Αντί δηλαδή να αφουγκραστείτε τον πόνο του και να διορθώσετε τα παρανομίας που διαπράκτεται εις βάρος του, εσείς σε την προσπαθία της επιβολής των αποφάσεών σας, τους διαμαρτυρωμένους νομίμως και δημοκρατικώς, τους εκλαμβάνετε ως συνωμοτούντας, πατριάζοντας και τυρεύοντας. Εκ του κανόνας τούτου, τον οποίον συνέραψαν οι άγιοι δικαστές, διαφαίνεται η αδυναμία των να αντικρίσουν την αλήθεια και να δώσουν θεαρές τους λύσεις. Μήπως στη σημερινή διοίκηση της Εκκλησίας αναβιώνεται η περίοδος της δικτατορίας, όπου απαγορεύονται οι συνάξεις άνω των 5 ατόμων, ή συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους και όλα ερμηνεύονται από τους δικτάτορες ως συνωμοσία και πατρία εναντίον της αρχής. Μήπως ήρθε η ώρα κατά την οποία πρέπει οι χριστιανοί να θρηνήσουν, διότι επέστη ο καιρός της δύσεως της ελευθερίας των. Μήπως πρέπει να προσγειωθούμε στη σκληρή πραγματικότητα ότι απολέσαμε ανεπιστρόφως την αγιοπνευματική δημοκρατία και ελευθερία εν τη Εκκλησία. Μήπως πρέπει να διακηρύξουμε στεντορίως για να είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς με τους εαυτούς μας ότι ο μόνος ανελεύθερος αδιάφωνος και σκοτεινός τόπος είναι αυτός της σημερινής Εκκλησίας. Πάντως οι ενέργειες όλες αυτές της επιβουλής των αποφάσεων των σημερινών επισκόπων καθώς και τα στημένα ιεροδικεία αυτό καταδεικνύουν. Είναι ανάγκη και στο σημείο αυτό να διακηρύξω ότι ουδής ιερός κανόν δεν υπάρχει, ο οποίος θα τιμωρεί τον λαό δια η ανδήποτε διαμαρτυρία του. Και επιπλέον ότι εγώ διαμαρτυρήθη μαζί με τον λαό νομίμως ως ένας εξ αυτών. Αν τώρα διείδων οι άγιοι δικαστές τυρία και πατρία, νομίζω ότι πρέπει να τοποθετήσουμε τη σημερινή Εκκλησία στη θέση των σταλινικών καθεστώτων και της χιτλερικής δικτατορίας. Ο επόμενος κανόν είναι ο 34ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Ο κανόν ούτως, γράφει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, είναι ο ίδιος 18ος κανόν της 4ης Οικουμενικής και ανάγονται την ερμηνεία του εκεί. Όπερ, με θερμενευόμενο νεστή, ότι οι άλλοι δικαστές τον προσέθεσαν και αυτόν απλώς για τη δημιουργία εντυπώσεων. Ο επόμενος κανόν της αποφάσεως είναι ο 10ος της 7ης Οικουμενικής. Ούτως διατάσσει, σύμφωνα με την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, να μην μεταβαίνουν από πόλη εις πόλη κληρικοί,
και να μην λειτουργούν σε κτηρίους οίκους των αρχόντων.